Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, με εισήγηση του Στέφανου Κασελάκη, επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ενώ φούντωνε η συζήτηση για το ενδεχόμενο ο πρώην Υπουργός να αμφισβητήσει και επίσημα τον κύριο Κασελάκη. Πάντως, στις πρώτες του δηλώσεις, ο Σφακιανός πολιτικός διεμήνησε πως δεν είναι κανένα παιδάκι να τον διαγράφουν χωρίς ενημέρωση, δίνοντας ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η πολιτική μας συντάκτρια Ειρήνη Σαββοπούλου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 39 ημέρες Ράνια έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής ο Παύλος Πολάκης και σήμερα επέστρεψε με εντολή του Στέφανου Κασελάκη στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς βέβαια να παίρνει πίσω τίποτα από όσο υποστήριξε όλο το καλοκαίρι με αναρτήσεις του, που ουσιαστικά έβαζε θέμα ηγεσίας. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, αφού του γνωστοποιήθηκε ότι επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε πως δεν αλλάζει σε τίποτα την πολιτική εκτίμηση που έχει να κάνει με το πολιτικό πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επανεντάσουν. Και κατέκρινε το ότι λίγο πριν τον είχε πάρει ο Νίκος Σοπάς, ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τηλέφωνο για τον ενημερώσει. Να θυμίσω απλώς ότι η διαγραφή Πολάκη ήρθε μετά τη δραστική επίθεση σε συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη και το κλάμα της κυρίας Λινού. Ακολούθησαν πλήθος αναρτήσεων από τον κύριο Πολάκη, κατηγόρησε την κυρία Λινού για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ήρθε η διαγραφή της κυρίας Λινού και από εκεί και πέρα υπήρχε ευθεία αμφισβήτηση του κυρίου Κασελάκη και τις τελευταίες μέρες φούντωναν τα σενάρια ότι θα καταθέσει πρόταση μορφή στην Κεντρική Επιτροπή. Το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο. Απλώς κλείνοντας να σου πω πως ο κύριος Κασελάκης ρίχνει το γάντι σε όσους τον αμφισβητούν και σε συνέντευξή του λέει πως έχει τριετή θητεία και ο καθένας μέσα στα όργανα μπορεί καταστατικά να προχωρήσει σε ό,τι θεωρεί ο ίδιος δόκιμο. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Έργα ύψους πάνω από 3 δις ανακοίνωσε από τη Θεσσαλία ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε η περσινή κακοκαιρία Ντάνιελ, ενώ προανήγγειλε και μείωση των διοδίων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης για 15 μήνες. Στα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί θα προσθεθούν η διόρυγα της Γυρτώνης και η κατασκευή φραγμάτων στην Πύλη και το Μουζάκι. Όσο για τα διόδια, από την Πελασγία στο Κλειδί θα μειωθούν από 2,80 έως και 3 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου στο τέλος του 2025. Έπεσαν τα επιτόκια και βρεθήκαμε με όφελος περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αποφασίστηκε με τον Υπουργό Υποδομών να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά στην ελληνική κοινωνία. 50 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η εορταστική εκδήλωση στο Ζάπιο, ενώ θα τιμηθούν ιδρυτικά στελέχη του κόμματος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974. Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Στο μισό αιώνα, Ράνια, που βρίσκεται στην πολιτική ζωή του τόπου, το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε έναν από τους ισχυρούς πυλώνες του μεταπολιτευτικού δικοματισμού. Στη μακρόχρονη πορεία του, κυβέρνησε αυτοδύναμη ή συμμετείχε σε κυβέρνηση συνολικά για 23 χρόνια. Σήμερα όμως βρίσκεται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του. Η σημερινή επέτειος ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκει κορυφαία στελέχη του σε ισοκομματικά χαρακόμματα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κινήματος. Μία διαδικασία που θα κορυφωθεί με 2 εκλογικές αναμετρήσεις στις 6 και 13 Οκτωβρίου. Απόψε στο Ζάπιο, στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο η πολιτική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει μηνύματα από τους πρώην προέδρους του κόμματος, ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα τιμηθούν, όπως είπες, ιδρυτικά στελέχη του κόμματος. Η αυλαία θα πέσει με συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου. Ράνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ή λίγο προκαλούν, κυρίες και κύριοι, οι χονδρικές τιμές του ρεύματος που σήμερα θα αγγίξουν τα 1.000 ευρώ. Οι τελικές χρεώσεις για το Σεπτέμβριο παραμένουν πάντως στα επίπεδα του περασμένου μήνα μετά τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Γιώργος Παππούς θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, η κρατική επιδότηση για το μήνα Σεπτέμβριο ορίστηκε στα 1,4 λεπτά για τις πρώτες κιλοβατόρες. Μιλάμε πάντα για κειμενόμενα τιμολόγια, δηλαδή πράσινα και κίτρινα. Ειδικά για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου η επιδότηση είναι στα 4,8 λεπτά για το σύνολο της κατανάλωσης. Θυμίζω ότι για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη επιδότησης, καθώς θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις, άρα απαγορεύονται από τις Βρυξέλλες. Και όσον αφορά στις χοντρικές τιμές που είπες στην αρχή, όντως θα φτάσουμε στα 911 ευρώ σήμερα το βράδυ. Αύριο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, θα προσεγγίσουμε στα 945 ευρώ. Και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, δεδομένου ότι όλη η νότια-ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί εκπομπή First Dates. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.